Ό,τι αφορά τη Super League 2, αίσθηση προκαλεί ήδη ακόμη και το τρέιλερ ενός ντοκιμαντέρ του ΨΑΠ με τον εύγλωτο τίτλο «Χάος». Μαζί μας από την Αθήνα για να τα συζητήσουμε σχετικά ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, ο κύριος Γιάννης Μπράχο, τον οποίο χαιρετίζω, καλησπερίζω από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Μπράχο. Καλησπέρα σας. Περνώ κατευθείαν στο θέμα, γιατί είναι ομολογουμένως πολύ σημαντικό. Και εσείς, πρώην ποδοσφαιριστής, βιώσατε από πρώτο χέρι αρκετά από τα προβλήματα τα οποία περιγράφονται στο ντοκιμαντέρ. Τι θα λέγατε να δούμε μαζί, καταρχάς, για να βάλουμε και τον κόσμο στο κλίμα, ένα απόσπασμα από αυτό το τρέιλερ και να επιστρέψουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχετε πολλά ενδιαφέροντα να μας πείτε. Πολύπαθη Super League 2. Νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάτι παρόμοιο γενικά στον κόσμο. Από ό,τι φαίνεται, σίγουρο είναι ότι την Κυριακή δεν παίζουμε και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι που μάλλον, και αυτό δεν το ξέρουμε, θα είναι την επόμενη Τετάρτη. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο κάθε χρόνο απαξιώνεται όλο και περισσότερο. Είναι στα λόγια επαγγελματική κατηγορία. Πιστεύω ότι είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Για να μην παγκοσμίω, γιατί δεν ξέρω, πάντως είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Yo cuando le cuento a mis amigos y a mi familia lo que está sucediendo aquí, es difícil que ellos se lo crean. Es una locura. Είμαστε στον αέρα σε όλα, άλλα λένε, άλλα κάνουν. Πληρωνόμαστε και κάνουμε το σταυρό μας για το πότε θα έρθει η επόμενη μέρα το πληρωμό ξανά. Δεν είχα κυριολεκτικά να φάω. Δανειζόμουν χρήματα. Οι ποδοσφαιριστές πέφτανε κάτω, ο ένας μετά τον άλλον. Αυτό δεν το είχα ξανασυναντήσει. Θα ένα φαγητό από το συσίτιο για τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Αναγκαστικά έδινα κι εγώ φαγητό στα παιδιά, γιατί δεν είχα να φάνε. Έχω κλείσει τα αυτιά μου. Η αλήθεια είναι ότι κάνω και ψυχοθεραπεία. Ο ΨΑΠ προσπαθεί πάρα πολύ να φτιάξει κάποια πράγματα. Επιλέγουμε να κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο θέλουμε να το δούμε ως επάγγελμα, θέλουμε να ασχοληθούμε σοβαρά. Αν αυτή η κατηγορία λοιπόν ήταν ταινία, τι τίτλο θα της έβαζες? Κομμωδία. Λόκα Ακαδημία δε Πολυσία. Survivors. Διαβεβαιότητα. Το χάος. Η μάχη. Στο έλεος. Ανάμεσα σε δύο κόσμους. No name. Ο τελευταίος επιζών. Κάθαρση. The end. Β' Εθνική. Όλα λάθος. Κύριε Μπράχο, είστε και ο εμπνευστής αυτής της πρωτοβουλίας. Σας είδαμε για λίγο και στο τρέιλερ. Να πω ότι είναι ήδη σοκαριστικό αυτό το απόσπασμα του τρέιλερ. Δεν μπορώ καν να σκεφτώ τι συναισθήματα, τι εικόνες θα φέρει στο μυαλό μας το ντοκιμαντέρ το ίδιο. Είχα ετοιμάσει διάφορες ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά νομίζω μετά από αυτό που είδαμε θα αφήσω το λόγο σε εσάς να μας πείτε αυτό που πραγματικά πρέπει να συζητήσουμε. Καλησπέρα και πάλι. Καταρχάς, εμπνευστές ήμασταν όλοι. Απλά να πω αυτό. Ωραία. Ότι όλοι εδώ ήμασταν εμπνευστές, γιατί η Super League 2 είναι μια κατηγορία η οποία, όπως είπε και ο Γιάννης ο Ανδρέος στην αρχή του τρέιλερ, είναι πολύπαθη και είναι κάτι το οποίο εμείς εδώ, δουλεύοντας στο σύνδεσμο, το βιώνουμε κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι τα παιδιά τα είπαν όλα. Έχουν αγγίξει όλα τα μήκη και τα πλάτη των προβλημάτων της Super League 2, είτε αυτά που αφορούν τα οικονομικά των ομάδων. Είδαμε για ψυχοθεραπείες, για θέματα ψυχικής υγείας, είδαμε για θέματα σύτησης. Και εντάξει, θεωρώ ότι θα τα δούμε όλα στο ντοκιμαντέρ λίγο πιο αναλυτικά και θα καταλάβουμε όλοι τι ακριβώς είναι αυτή η κατηγορία, δυστυχώς. Κύριε Μπράχο, αφού προσθέσω ότι ως έναν βαθμό εμείς εδώ στην ΕΡΤ, ειδικότερα στην ΕΡΤ 3, έχουμε και εμείς μια εικόνα του τι γίνεται, επειδή καλύπτουμε σχεδόν ανελιπώς από το 2004 τη συγκεκριμένη κατηγορία, το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Θα ήθελα να ρωτήσω πότε έχετε αποφασίσει, αν έχετε αποφασίσει να το δημοσιοποιήσετε σε όλη του την διάρκεια, σε όλη την έκταση του ντοκιμαντέρ, γιατί ήδη, και δεν το λέω μόνο εγώ, φαντάζομαι ότι εισπράττει τα μηνύματα, ήδη έχει προκαλέσει μεγάλο αντίκτυπο ακόμη και μόνο το τρέιλερ. Mm-hmm. Όχι, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάποιο μυστικό. Είμαστε στις τελευταίες λεπτομέρειες του μοντάζ για τα επεισόδια και θεωρώ ότι στις επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι έτοιμο. Εννοείται πως θα το επικοινωνήσουμε και
εννοείται πως θα είναι ελεύθερο να το δούνε όλοι. Ακούσαμε τους ίδιους τους αθλητές, τους ίδιους τους προπονητές να μιλάνε για συσίτια, να μιλάνε για ανάγκη ψυχοθεραπείας. Όλα αυτά σε μία κατόνομα τουλάχιστον επαγγελματική κατηγορία και έχουμε πλέον, υπενθυμίζω, μόνο δύο, γιατί παλιότερα, όχι πολύ παλιότερα, είχαμε και τρεις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν τολμώ να σκεφτώ τι μπορεί να γίνεται και χαμηλότερα από τη Super League 2. Τι μπορεί να γίνει και ποιος μπορεί να το κάνει, κύριε Μπράχο, για να εξαφανιστούν, να διορθωθεί η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει. Όπως προείπατε, επειδή και εσείς ασχολείστε από το 2004, νομίζω αυτό που σας αφορά ειδικά άμεσα στο τηλεοπτικό το κομμάτι, έχετε παρατηρήσει σίγουρα ότι κάθε χρόνο η κατηγορία αυτή δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Οπότε τα προβλήματα, για να απαντήσω στην ερώτησή σας για το τι πρέπει να γίνει να διορθωθεί και ποιοι είναι αυτοί, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο αγγίζει τους πάντες. Αγγίζει την πολιτεία, αγγίζει την ΕΠΟ εννοείται, αγγίζει την ίδια τη Λίκα. Θα έλεγα ακόμα και τη Super League 1, και η Super League 1 μπορεί να βοηθήσει. Σαφώς, συγκοινωνούν τα δοχεία οι κατηγορίες. Ακριβώς. Και εμείς οι ποδοσφαιριστές βέβαια, και εμείς οι ποδοσφαιριστές μπορούμε. Ακούσατε για συσίτια, δεν είναι μυστικό ούτε αυτό. Είχαμε ομάδες φέτος όπου οι ποδοσφαιριστές τρέφονταν με συσίτια και εμείς σαν ΨΑΠ καλύψαμε τα έξοδα σύντησής τους. Είχαμε τρεις επαγγελματικές κατηγορίες. Για μένα δεν έχει αλλάξει κάτι, γιατί το σύνολο των ομάδων παραμένει ίδιο. Απλά τις συμπτύξαμε όλες σε μία κατηγορία. Μεγάλο λάθος. Ο ΨΑΠ φώναζε και πριν 3 χρόνια για αυτό και μπορώ να πω ότι βρεθήκαμε στο στόχαστρο πολλών προέδρων ειδικά, οι οποίοι θέλανε σε μία νύχτα να ανέβουν κατηγορία και τώρα δεν μπορούν να σταθούν ούτε απέναντί μας, γιατί μάλλον δεν είχαν καταλάβει ότι είναι διαφορετικό ύπιτα να μοιράζεται σε 12-14 ομάδες και διαφορετικό σε 40, κύριε Μπράχο, όπως ξεκινήσανε δεδομένα, από την αναδιάρθρωση. Ένα πολυεπίπεδο και πολύ μεγάλο πρόβλημα που αφορά, όπως είπατε και εσείς, πολλούς φορείς, πολλούς οργανισμούς, πολλούς ανθρώπους πάνω απ' όλα. Εμείς θα είμαστε εδώ για να το αναδείξουμε. Ελπίζω ότι θα έχει τον αντίκτυπο που πρέπει, κυρίως εκεί που πρέπει. Να ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας. Όλο αυτό το διάστημα. Ως σύνδεσμος. Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Μπράχο.